κατατέθηκε στη Βουλή το νέο σχέδιο νόμου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με διαφάνεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, το σεβασμό και την ασφάλεια των λουόμενων, την ένταση των ελέγχων και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παραβάτες. Έρχονται πολύ σημαντικές αλλαγές, οι οποίες πραγματικά θα βοηθήσουν στο να μπει και κάποια μέσα σε εισαγωγικά εφταξία σε όλο τον παραλιακό μέτωπο. Δεν είναι άσχημες οι αλλαγές που έρχονται. Αν τηρηθούν, που πιστεύω ότι είναι τόσο σφιχτό το νομικό πλαίσιο το οποίο πλέον θα υπάρχει, θα δοθούν αυτό που ήταν και πάγιο αίτημα πολλών συμπολιτών μας, οι όμορφες παραλίες που έχουμε στο Παγκαίο, στους απλούς πολίτες, ώστε να το απολαύσουν, αλλά και παράλληλα θα δίνονται και μέσα από τους καταστηματάρχες, θα δίνεται η δυνατότητα να απολαμβάνουν εξαιρετικές υπηρεσίες. Μην ξεχνούμε ότι η περιοχή μας αναβαθμίζεται συνεχώς, η περιοχή μας διαφημίζεται, η περιοχή αναβαθμίζεται και αναπτύσσεται οικονομικά και τουριστικά, διότι πέρα από την προσπάθεια που τυχόν κάνει ο Δήμος και αυτό το κρίνουν οι πολίτες μας, γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια όσον αφορά τις παροχές που παρέχουν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες στο παραλιακό μέτωπο. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε πέρα από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε εμείς τις υποδομές μας, δεν θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε αυτόν τον τουρισμό, τον εφήμερο, αλλά και τον τουρισμό, τον μόνιμο που έχουμε σε όλη την καλοκαιρινή κυρίως περίοδο. Το νομοσχέδιο εισάγεται έγκυρα στη Βουλή προκειμένου οι νέες μισθώσεις που θα συναυθούν για τη φετινή περίοδο να διέπονται από τους νέους κανόνες, αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των παραχωρήσεων, το μέγιστο εμβαδό της παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρείται προς εκμετάλλευση, αλλά και τη διασφάλιση απάτη των παραλιών όπου αυτό επιβάλλεται. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε υποχρεωμένοι για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των συμπολιτών μας στην παραλία, όλων των λουωμένων, αλλά και παράλληλα να δημιουργήσουμε εκείνες τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις που να μπορέσουν και οι καταστηματάρχες να έχουν την δυνατότητα να έχουν μια βιώσιμη επιχείρηση και να προσφέρουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να προσφέρουν υπηρεσίες με χαμηλό κόστος. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, διότι έχει διαφορά το να πηγαίνεις να μπορείς να απολαμβάνεις ένα καφέ στον παραλιακό μέτωπο από την Τούζλα μέχρι και την Ηρακλήτα, στους Αμολόγους, στην Ηρακλήτα, στην Πέραμο, σε οποιοδήποτε περιοχή και να πας με 5 ευρώ ένα καφέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης θα είναι πολύ άσχημο οι συνθήκες και οι παράμετροι που θα υπάρχουν και θα προκύψουν από τα νέα δεδομένα να αυξήσουν το κόστος, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε μεν τις παροχές από τους καταστηματάρχες, αλλά με ένα υψηλό οικονομικό κόστος. Αυτό πρέπει να το δούμε και να το δει και η πολιτεία συνολικά, ώστε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, δηλαδή να κερδίζουμε όλοι, και οι πολίτες και οι καταστηματάρχες, και να υπάρχουν κάποιες ισορροπίες γενικότερα στην ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου κυρίως, που προφανώς σε αυτό αναφέρεστε και εσείς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όλα έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα τα δούμε με το καιρό αυτά, θα τα δούμε σίγουρα. Με την πάροδο του χρόνου θα το δούμε, όμως εμείς τα ανακλαστικά του Δήμου, οφείλω να το πω, και αυτό ήταν τέτοια ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών όσον αφορά την ετοιμότητα που έχουμε, αλλά και τις προτάσεις που κάνουμε. Ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις αυτές, οι οποίες κινούνται στα όρια της λογικής, θα εισακουστούν από την πολιτεία, έτσι ώστε να υπάρχει μια σταθερή οικονομική και τουριστική ανάπτυξη στον τόπο μας.